Hi, I'm Elisa. I'm Michael, and we're from Arch Enemy, and you're watching The Metal Hammer TV Show on Mad TV. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Manda και του Metal Hammer, μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εδώ στο ωραϊκό μας πλατό την Μάχη Νίλτον Jaded Star. Μάχη μου! Καλησπέρα! Καλησπέρα, τι κάνεις, Ωριτσάρα μου? Καλά, καλά είμαι, είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά. Είμαι, ναι, είμαι σε πολύ καλή φάση της ζωής μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι όλα είναι καλά. Έχει περάσει καιρός. Ναι, έχουν περάσει 5 χρόνια από την τελευταία φορά. Κρύβε λόγια. Έχουν περάσει 5 χρόνια, στα οποία 5 χρόνια, από ό,τι βλέπω, συνέβησαν καταπληκτικά πράγματα όσον αφορά εσένα και τις δουλειές σου. Δεν ξέρω με τους JD τι έγινε, θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε ξεκινώντας από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, το οποίο σήμερα Κυριακή κυκλοφόρησε πριν από 2 μέρες. Ναι. Realign, επανευθυγράμμιση, αλλά όχι μόνο αυτό. Επαναπροσδιορισμός, ένα νέο ξεκίνημα. Ναι. Εκεί αυτό ήθελα να καταλήξουμε. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία του τίτλου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου λοιπόν, θεωρούμε ότι την μπάντα ξαναξεκινάει με κάποιον τρόπο, βρίσκει ένα νέο εαυτό? Ήτανε απαραίτητο, θεωρώ. Δηλαδή, τι έγινε. Στις αρχές του 2016 κάναμε την τελευταία μας περιοδία με το προηγούμενο line-up. Θα μιλήσω με όλη μου την ειλικρίνεια. Δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα, γιατί υπήρξαν περιοδίες που δεν μπορούσαμε να πάμε από εκεί και πέρα και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι της μπάντας. Και έπρεπε λιγάκι να μείνουμε σε stand-by mode, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, όντας κι εγώ έτσι αρκετά μοναχική, κλείστηκα στο καβούκι μου, στη σπηλιά μου, σύρθηκα εκεί μέσα και περίμενα να έρθει κατάλληλη στιγμή. Γιατί τα δουλεύω πάρα πολύ στο κεφάλι μου. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά κοιτώντας την ελληνική πραγματικότητα, κυκλοφόρησε το προηγούμενο άλμπουμ των Jaded και κάνατε 2 ευρωπαϊκά tour. Ναι. Κάνατε ένα με τους Moonspell, κάνατε ένα με τους Xandria. Αυτά για τα δικά μας τα δεδομένα είναι πάρα πολύ. Ναι. Σίγουρα η Jaded Star δεν είναι μια μπάντα η οποία κοιτά τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Κοιτά την μεγαλύτερη εικόνα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, οι κινήσεις οι οποίες συνέβησαν από την πλευρά του συγκροτήματος φάνηκαν ότι ήταν bigger, παιδί μου, ότι κάτι έγινε. Ναι, δεν κοιτάμε σίγουρα, δεν βασιζόμαστε τόσο εδώ, όχι ότι απαξιώνουμε τη χώρα μας, σε καμία περίπτωση, γι' αυτό μένουμε και ζούμε εδώ, γιατί την αγαπάμε, την Ελλάδα, αλλά δεν γίνεται να παίξουμε μπαλίτσα εδώ. Το ξέρουμε όλοι, η ελληνική πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει να μείνουμε μόνο εδώ και να κάνουμε συναυλίες μόνο εδώ, οπότε από τη στιγμή που ερχόμενη κι εγώ από μπάντα του εξωτερικού με τους Ζήνων Σοβατλάντης είδα πώς λειτουργεί το πράγμα και έπαιξα σε όλο τον κόσμο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, λέω λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνουμε και με τους Jaded Star, γιατί γίνεται. Απλά θέλει πολύ στομάχι, θέλει επιμονή εκεί που νιώθεις ότι δεν έχεις άλλο κουράγιο. Και ότι ναι, πάμε να τα παρατήσουμε. Εκείνο που πρέπει να φορτσάρεις και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και εκεί είναι που ο περισσότερος κόσμος δεν κάνει αυτό το παραπάνω το βήμα. Οπότε, δεν είναι εύκολο. Χρειάστηκε να ξαναχτίσεις την πάντα από την αρχή. Από την δηλαδή, κοιτώντας το ένα άλμπουμ με το άλλο, το μοναδικό κοινό μέλος είσαι εσύ. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως έπρεπε να βρεις μουσικούς ναι. με τους οποίους να μοιράζεσαι και το όραμα το μουσικό, αλλά και το όραμα της επιτυχίας. Φυσικά, γιατί θα σου πω κάτι. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις ανθρώπους να ταιριάξεις μουσικά παρά στο mentality. Και στο... Τι εννοείς, ποιο είναι το mentality αυτό? Το mentality αυτό είναι ότι, παιδιά, ωραία, θέλουμε όλοι να πληρωνόμαστε από τη μουσική μας και από αυτό που αγαπάμε, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο πουθενά. Ακόμα και οι μεγαλύτερες μπάντες που ξέρουμε και έξω πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα. Απλά τα παίρνουν πίσω τώρα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος ενδεχομένως δεν το ξέρει, δεν το αλλά ξέρει, την παλιά ναι. εποχή που πουλάγανε πάρα πολύ οι δίσκοι, στα έδινε η εταιρεία τα χρήματα. Φυσικά. Και τα έπαιρνε ακριβώς. Στην πορεία ακριβώς. από τις πωλήσεις σου. Σήμερα που δεν πουλάνε οι δίσκοι, πρέπει εσύ ο ίδιος να επενδύσεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο αυτό. Όπου θα επενδύσουν κάποιοι άλλοι για σένα. Τελικά όμως εσείς υπογράψετε με μια εταιρεία. Ναι.
Θα φτάσουμε σε αυτό, αλλά τελικά πιστεύεις ότι είναι σημαντικότερο και καλύτερο και πιο σωστή επιλογή για ένα συγκρότημα του να μπει στην λογική της εταιρείας από το να μπει στη λογική του DIY? Θα σου πω κάτι. Το DIY για μένα δουλεύει όταν ξεκινήσεις, ναι, ως DIY. Mm-hmm. Ή όταν πλέον έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο τύπου, ξέρω, within temptation, να πούμε, mm-hmm, που εκεί μπορείς να το βγάζεις μόνος σου και να ξέρεις ότι πλέον θα πουλάς σίγουρα. Για μια κατάσταση σαν τη δική μας, που είμαστε στη μέση και λίγο πριν κάνουμε αυτό το βήμα που θέλουμε, το παραπάνω, μια δισκογραφική, όπως είναι η Noble Demon, είναι πολύ σημαντική. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο promotion, βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση, στους ανθρώπους που θα δουλέψουν για σένα. Είναι πάρα πολύ σημαντική μια δισκογραφική εταιρεία σαν αυτήν. Γιατί υπάρχουν και οι εταιρείες που δεν κάνουν τίποτα, το ξέρεις κι εσύ. Ναι, η Noble Demon είναι μια καινούρια μεν εταιρεία στον χώρο, αλλά αποτελείται από βετεράνους της σκηνής. Από παιδιά που είχαν δουλέψει σε labels όπως η Napalm ή η Napalm ή η Nuclear Blast. Ναι, ναι, ναι. Την ξέρουν τη δουλειά καλά. Σίγουρα. Τελικά εσύ είσαι ευχαριστημένη και ικανοποιημένη με όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι το νέο βήμα των Jaded Star? Είναι το καλύτερο σενάριο που είχα φανταστεί στην παρούσα φάση. Τι ωραία. Ναι, 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 σου λέω. The stars have aligned. Πάμε λίγο στο μουσικό κομμάτι του νέου άλμπουμ, το οποίο υπάρχει προφανώς ένα σημείο τομής με την προηγούμενη δουλειά, mm-hmm, αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνετε και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη νέα σας δουλειά είναι, ξέρεις, ότι αψηφά όλα τα είδη. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα πεις είναι συμφωνικό, είναι progressive, είναι hipsies, δηλαδή χίλιοι δυο τίτλοι υπάρχουν. Είναι ένα πράγμα που τα αψηφά όλα τα ιδιώματα, τα παίρνει, κάνει μια φοβερή έτσι αναμόχλευση σε όλα αυτά και βγαίνει ένα. Τι, για πες. Δεν ξέρω γάμο το. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εγώ με τα μπελάκια μου αρέσει πάρα πολύ και να βρίσκω και να εφευρίσκω και να το λέω ξέρω, παίζουν τέτοιο. Αλλά καλή μας τύχη. Δεν το έχω. Το ξέρω, το ξέρω και ξέρεις, αυτό καμιά φορά δεν ξέρω αν είναι δεν ξέρω αν θα είναι υπέρ μας, αλλά δεν γινόταν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να μπαίνω κι εγώ σε παιδιά πρέπει να ακουστούμε έτσι ή αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει τα τραγούδια που γράφονται απλά να γράφονται έτσι όπως γράφονται και να βγαίνουν προς τον κόσμο. Α, τι είδους συνεννόηση πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην πάντα? Ποιος θα γράφει τα κομμάτια, τα φτιάχνεις εσύ και στη συνέχεια τα ενορχιστρώνετε με όλα αυτά τα heavy στοιχεία, black στοιχεία, συμφωνικά στοιχεία, ηλεκτρονικά στοιχεία, κάτι ρεφρέν μεγάλα ξαφνικά εκεί που δεν τα περιμένεις, μετά να αλλάζουν οι ταχύτητες. Ένα πράγμα το οποίο ξέρεις είναι. Το ακούς πρώτη φορά και σου φαίνεται πολύ σύνθετο. Ναι. Το ακούς μια δεύτερη φορά και τα πράγματα ξεκαθαρίζουν κατευθείαν. Ακριβώς. Δουλεύουμε σε ένα beautiful chaos. Okay. Αυτή η μπάντα που δουλεύει τέλεια. Δηλαδή. Έχω εγώ μια μελωδία που μπορεί να τη δω και στον ύπνο μου. Γιατί είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα ξυπνήσω, θα έχω μια μελωδία. Τα ακούς τα όνειρά σου δηλαδή. Τελείως. Ναι. Απόλυτα. Και έχω το κινητό πάντα δίπλα και ηχογραφώ. Σαν τους τρελούς, δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό. Ναι, πες. Χαίρομαι. Χαίρομαι που με καταλαβαίνει. Όχι, αυτό μου το έλεγε ο Νικόλας ο λεπτό στον αράγιο να πάει σε κάποια φάση και έχει πάντα μαζί του ένα μαγνητοφωνάκι. Ναι. Και όταν τρέχει τη δουλειά, στο κινητό. Και εγώ το ίδιο αυτό. Τι να κάνουμε, ζούμε με αυτό. Πηγαίνω, για παράδειγμα, στον Άγγελο, στο στούντιο Άγγελος Βαφιάδης, 133 Productions. Του λέω λοιπόν, Άγγελε, έχω αυτό το ρεφρέν. Α, και εγώ έχω γράψει, αυτό το κουπλέ. Α, και ο Ντέιν έχω γράψει ένα ριφ. Δηλαδή, όλα αυτά τα δουλεύουμε τις περισσότερες φορές μαζί. Υπάρχει μία ροχοκοκαλιά που πολλές φορές είτε θα είμαι εγώ με τον Ντέιν, είτε θα είναι ο Άγγελος με μένα. Αυτή η τριάδα είμαστε προς το παρόν στο songwriting, γιατί τα παιδιά, οι άλλοι δύο στην πάντα, ο Γιάννης Οδρές και ο Τζίμο Ρουβέλας, ήρθανε μετά. Mm-hmm. Οπότε είμαστε αυτή η τριάδα. Okay. Και είτε δουλεύουμε εγώ με τον Άγγελο ή εγώ με τον Ντέιν και μετά εκεί οι τρεις μας μαζί. Alright, alright. Κοίτα, αυτό που κάνουν οι Jaded Star, στα δικά μου τα μάτια και τα αυτιά τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Η μπάντα παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά ο κόσμος, οι μπάντες με τις οποίες πρέπει να συνυπάρξετε και να ανταγωνιστείτε, αν θέλεις, ξέρεις, είναι μπάντες με πολύ μεγάλες παραγωγές, με τεράστια budget από πίσω. Mm-hmm. Γιατί άμα είναι να βάλω τους Jaded Star σε μια κατηγορία, θα τους βάλω μαζί με τους Amaranth και με τους Delane και με τους Xandria. Εκεί. Εκεί. Και πιστεύω ότι συνυπάρχουν τιμία και σωστά η Jaded Star εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Αλλά για εσάς αυτό το πράγμα πόσο μεγάλη πρόκληση είναι? Θα σου πω κάτι. Για κάποιο περίεργο λόγο δεν το θεωρώ πρόκληση, το θεωρώ απλά απαραίτητο. Mm-hmm. Μόνο έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι γίνεται και ελπίζω όλες οι μπάντες, είτε είναι στο ξεκίνημά τους, είτε προσπαθούν, παλεύουν και λένε γιατί. Παιδιά,
θέλει όλο το πακέτο. Mm-hmm. Θέλει όλο το πακέτο και θέλει και τη δύναμη της ψυχής και θέλει και την ενέργειά σου, θέλει το 1000% σου. Και είναι αυτό που σου είπα πριν. Εκεί που νομίζεις ότι δεν αντέχεις άλλο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, εκεί είναι που πρέπει να φορτσάρεις. Μάχη, δεν ξέρω, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και σε έχω δει με πάρα πολλά συγκροτήματα. Ξεκινώντας από τους Elysion μια φορά και ένα καιρό, μετά τι έκανε, μετά Vision of Atlantis. Όλο αυτό το κουράγιο, όλη αυτή τη δύναμη, η οποία ξέρεις, τελικά φαίνεται πως κάπου οδηγεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλλά σε βλέπω και σε παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι η μάχη πάντα εκεί, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό τελικά που σε κρατάει? Είναι το ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Είναι τόσο απλό. Ξυπνάω, θα πω, με αυτό και κοιμάμαι με αυτό. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Δεν ξέρω τι θα γινόταν χωρίς αυτό η ζωή μου. Είναι το τόσο απλό για μένα. Είναι, όσο γραφική και αν ακουστώ, είναι ο αέρας που αναπνέω. Απλά αυτό. Μάλιστα. Μάχη, για πες τώρα, την εποχή αυτή παράλληλα με την... Με τον μόχθο και με τον κόπο που απαιτούν οι Gender Star για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, σε βλέπουμε και σε ρόλο vocal coach στην τηλεόραση, στο γνωστό καλλιτεχνικό reality. Εμένα η ερώτησή μου είναι, όντας εσύ σε αυτόν τον χώρο, συναστρεφόμενοι με αυτούς τους ανθρώπους, σε ένα τόσο μεγάλο τηλεοπτικό show, λέω μεγάλο, δεν λέω σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το TV World και δεν παίρνει αυτό λόγο αυτή τη στιγμή, έτσι. Όχι, λες την αλήθεια. Αστείευομαι προφανώς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι. Εγώ είναι... δεν αστείευομαι. Κοκκίνησα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις όλη αυτή η εμπειρία, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ υψηλά επαγγελματική. Πόσο πολύ σε έχει βοηθήσει στο επίπεδο του να συνειδητοποιείς πώς λειτουργούν τα πράγματα και στη συνέχεια να το πάρεις αυτό και να το ρίξεις στους Jaded σαν εμπειρία? Ναι. Καταρχάς, είναι η τρίτη μου σεζόν σε show, έτσι. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ξεκίνησα και συνεχίζω να πορεύομαι με το απλά είναι η μάχη σε ένα τέτοιο show. Mm-hmm. Δεν μπορώ, θεωρώ ότι θα φανώ πολύ αστεία αν κάνω adjust σε όλο αυτό το πράγμα που απαιτεί η ψυχαγωγία στην τηλεόραση του σήμερα στην Ελλάδα. Χωρίς να το μειώνω, είναι άλλο πράγμα από μένα. Αλλά όλο αυτό δούλεψε τόσο ωραία, mm-hmm. γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα shows είναι και αυτοί έτσι. Ναι. Οπότε ξέρεις, νιώθουμε. Καταρχάς, για να πω ότι πίσω από τις κάμερες είναι η μισή heavy metal ελληνική σκηνή, έτσι. Δηλαδή, ναι. Από τους ηχολήπτες, από όλους. Τα δικά μας τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά. Οπότε, όντας εγώ σε τέτοια studios έτσι μεγάλα, λέω α, σπίτι. Ωραία, τέλεια. Όλο αυτό θα σου πω. Άμεσα τους Jaded Star δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε κάτι σημαντικό η ελληνική τηλεόραση. Mm-hmm. Έτσι, δεν είμαστε προϊόν pop ή οτιδήποτε άλλο απαιτεί αυτός ο χώρος. Παρ' όλα αυτά, έχει βοηθήσει προσωπικά εμένα στη δουλειά μου σαν vocal coach, γιατί το βιογραφικό μου, αν θες, οι γνωριμίες που γίνονται μέσα σε αυτό το χώρο, που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή έχω γνωρίσει διαμάντια ανθρώπους mm-hmm. εκεί μέσα και έχω κάνει φιλίες, που αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, να γνωρίσεις αληθινούς ανθρώπους και να κρατάς να έχεις ανθρώπους και αληθινές φιλίες μέσα σε αυτό το χώρο. Το πρώτο single και βίντεο που βγάλατε για το Real Line ήταν το Female Fronted. Εδώ πέρα τώρα χωράει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Για το τι είναι τελικά female fronted, αν μπορεί να υπάρχει τέτοιος χαρακτηρισμός, αν είναι σεξιστικός ή όχι. Βγαίνει η φιλενάδος από τους Delane και κράζει όποιους λένε female fronted και λέει αν είναι δυνατόν, είστε απαρχαιωμένοι, ζείτε σε άλλες εποχές. Προσωπικά, σε κάποια φάση, έτσι, μέσα στον ρου της εκπομπής, είχα κάνει ένα χιούμορ και είχα πει ότι υπάρχουν female fronted bandes με άντρα τραγουδιστή, θέλοντας να πω. Το είχαμε πει μαζί πριν 5 χρόνια. Ότι είναι μουσικό ιδίωμα, δεν φυσικά, έχει να κάνει με τον άνθρωπο μπροστά ή πίσω. Φυσικά. Και γελάγαμε και λέγαμε ότι η Beastie Black και η Camelot μπορεί να είναι female fronted bandes. Ναι, γιατί είναι girl friendly. Αυτό το πράγμα. Εσύ όμως έκανες μια δήλωση τώρα. Δηλαδή, πέρα από το να το συζητάμε μπροστά ή πίσω από τις κάμερες, εσύ βγήκες και έκανες ένα τραγούδι γι' αυτό. Ναι. Θα σου πω κάτι. Πάντα με ενοχλούσε αυτός ο όρος. Θυμάμαι και τότε που είχαμε ξαναβρεθεί, πάντα δηλαδή στο άκουσμα του female fronted, ήμουνα δεν μπορούσα καθόλου. Και αυτό περισσότερο... Εσένα, συγγνώμη, αυτό σε ενοχλεί γιατί σε στιγματίζει καλλιτεχνικά ή γιατί σου ξυπνάει κάποια φλέβα φεμινισμού? Και τα δύο. Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι. Εκεί έξω πάρα πολλές φορές έχω ακούσει κόσμο να λέει εγώ ακούω female fronted.
Δηλαδή, εξήγησέ μου, ακούς Otep και Nightwish. Ναι. Μπράβο. Τέλεια. Mm-hmm. Αλλά αυτό που συμβαίνει γενικά σε αυτή τη female fronted σκηνή, η οποία πιστεύω ότι ξεκίνησε από το συμφωνικό metal, mm-hmm. για να καθορίσει αυτό το κλασικό τραγούδι με τη metal μουσική. Σε αυτό το χώρο, δυστυχώς, και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που πηγαίνει να το ακούσει, θέλει να δει, όχι να ακούσει. Τι εννοείς? Να δει τη γυναίκα. Mm-hmm. Με αυτά τα ρούχα της, τα έτσι, τα όσα δείχνει, όλο αυτό, και εμένα αυτό λίγο με ενοχλεί. Mm-hmm. Για μένα δεν θα πρέπει ένα μουσικό, ένα ζάνερ τέλος πάντων, ένα είδος μουσικής να καθορίζεται από το αν είναι γυναίκα στο μικρόφωνο ή όχι. Ναι. Και το λέω αυτό στο female fronted, δηλαδή λέω συγκεκριμένα since when music cares who's behind the stand, if it's a woman or a man. Δηλαδή το έχουμε λιγάκι ξεχυλώσει. Και είναι πάρα πολλά χρόνια που κρατάει αυτή η κολόνια και νομίζω ότι... Νομίζω πως σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει να φθήνει, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχύρη αυτή η ταμπέλα όσο ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Ναι, και χαίρομαι και αρχίζω και το διαβάζω και, σβήνει, ναι, και σε πολλά περιοδικά ότι enough. Mm-hmm. Πια. Γιατί όλο αυτό έχει χτιστεί πίσω από μια εικόνα και όχι πίσω από τη μουσική, mm-hmm. θεωρώ. Ωραία. Το αρχικό πλάνο για απόψε ήταν να δούμε το βίντεο του Female Fronted, αλλά δεν θα το δούμε. Οπότε τι βλέπουμε τώρα? A Pain of Mind. Οκ. Okay. Δώσ' το.